Καληνύχτα, Άλφονς. Μια ιστορία της Γκουνίλα Μπέργκστρεμ. Αυτός είναι ο Άλφονς. Είναι 4 χρονών. Μερικές φορές είναι ζωηρός και άλλες ήσυχος. Απόψε είναι ζωηρός επειδή είναι λυπημένος. Δεν θέλει να κοιμηθεί. Κάτω στον δρόμο, τα φώτα είναι αναμένα, το ρολόι της κουζίνας σε λίγο θα δείξει 9. Παρόλα αυτά, ο Άλφονς δεν θέλει να κοιμηθεί. «Μπαμπά, θα μου διαβάσει ένα παραμύθι», τον παρακαλεί. Αυτός είναι ο μπαμπάς. Είναι πάντοτε καλός, σχεδόν παρά είναι καλός. Όπως απόψε, παρόλο που η ώρα έχει περάσει, του διαβάζει ένα ωραίο μεγάλο παραμύθι για ένα άλογο. Μετά αγκαλιάζει τον Άλφονς και βγαίνοντας σβήνει το φως. Από την πόρτα του λέει «Καληνύχτα, Άλφονς, και όνειρα γλυκά». Ο Άλφονς όμως δεν θέλει να κοιμηθεί γλυκά. Δεν θέλει να κοιμηθεί καθόλου. Τώρα θυμήθηκε. Ξέχασε να πλύνει τα δόντια του. «Μπαμπά!» φωνάζει ο Άλφονς. Ο μπαμπάς έρχεται. Φέρνει την οδοντόβουρτσα και ένα ποτήρι νερό. Ο Άλφονς πλένει τα δόντια του. Τα πλένει πολύ πολύ προσεκτικά απόψε. Ένα-ένα δόντι. «Όνειρα γλυκά!» λέει ο μπαμπάς και φεύγει. Ο Άλφονς όμως δεν κοιμάται. Διψάει τρομερά. Τώρα το θυμήθηκε. «Πω πω πόσο διψάει!» «Μπαμπά!» φωνάζει. «Διψάω!» Ο μπαμπάς έρχεται αμέσως. Φέρνει έναν δίσκο με ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Ο Άλφονς πίνει. «Όνειρα γλυκά!» του λέει ο μπαμπάς βγαίνοντας. Τον Άλφονς όμως δεν τον παίρνει ο ύπνος. «Οχ! Οι τελευταίες σταγόνες χύθηκαν στο κρεβάτι. Ή μήπως το έκανε επίτηδες?» «Μπαμπά!» φωνάζει ο Άλφονς. «Μου χύθηκε νερό! Βράχει και το κρεβάτι!» Ο μπαμπάς έρχεται. «Πω πω! Οχ, 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 οχ!» λέει μόλις βλέπει τα νερά. Σκουπίζει το πάτωμα με κάτι πανιά και αλλάζει τα σεντόνια. «Κοιμήσου τώρα», του λέει ο μπαμπάς και φεύγει. Ο Άλφονς όμως δεν κοιμάται. Θέλει τσίσα. «Μπαμπά!» φωνάζει ο Άλφονς. «Θέλω τσίσα!» Ο μπαμπάς έρχεται. Φέρνει και το γιογιό από το μπάνιο. Περνάει λίγη ώρα. Κάνει μόνο μερικές σταγόνες. Πλοπ, πλοπ. «Κοιμήσου τώρα, μικρέ μου Άλφονς», τον παρακαλεί ο μπαμπάς φεύγοντας. Πάντως, ο Άλφονς δεν κοιμάται. Έχει ξαπλώσει και σκέφτεται την ντουλάπα. «Μήπως κρύβεται εκεί μέσα ένα μεγάλο, άγριο λιοντάρι?» «Μπαμπά, έλα να δεις», φωνάζει ο Άλφονς. «Μέσα στην ντουλάπα έχει κρυφτεί ένα μεγάλο λιοντάρι». Ο μπαμπάς έρχεται. Ο μπαμπάς κοιτάζει. Ο μπαμπάς ψάχνει. Πουθενά λιοντάρι. Μετά λέει, «Τα λιοντάρια συνήθως δεν κρύβονται σε ντουλάπες. Καληνύχτα τώρα και όνειρα γλυκά. Και μη με ξαναφωνάξεις γιατί έχω κουραστεί λιγάκι». Παρόλα αυτά ο Άλφονς δεν κοιμάται. Πρώτα πρέπει να βρει το αρκουδάκι του. «Μπαμπά! Το αρκουδάκι!» φωνάζει ο Άλφονς. Και ο μπαμπάς ψάχνει. Ψάχνει στην κουζίνα και στο χολ. Τελικά το βρήκε χωμένο κάτω από τον καναπέ του σαλονιού. Ο μπαμπάς όμως δεν έρχεται με το αρκουδάκι. «Τι παράξενο! Γιατί αργεί! Γιατί δεν έρχεται ο μπαμπάς?» Αφού ο μπαμπάς διάβασε το παραμύθι, έφερε την οδοντόβουρτσα και το νερό, άλλαξε τα σεντόνια, σκούπισε το πάτωμα, έφερε το γιογιό, έψαξε το λιοντάρι, βρήκε το αρκουδάκι, κουράστηκε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που μόλις βρήκε το αρκουδάκι κάτω από τον καναπέ, έπεσε ξερό στο πάτωμα και αποκοιμήθηκε. Τώρα ξαπλωμένος, ροχαλίζει για τα καλά. Τον Άλφονς τον πιάνουν τα γέλια. Ο μπαμπάς είναι πολύ αστείος, έτσι όπως είναι ξαπλωμένος και κοιμάται. Παίρνει μια κουβέρτα και τον σκεπάζει. «Καληνύχτα και όνειρα γλυκά», λέει ο Άλφονς και πάει στο δωμάτιό του. Σκέφτεται ότι δεν θα τον ξαναφωνάξει. Ένας μπαμπάς που κοιμάται δεν μπορεί να κάνει θελήματα και δεν πειράζει αν δεν έρθει και κανείς όταν τον φωνάζει, σκέφτεται. Και τώρα ο Άλφονς μπορεί να κοιμηθεί κι αυτός. Μίλα ψιθυριστά, μοιάζει να κοιμάται. Ναι, δες, κοιμάται.
Καληνύχτα, Αλφόνς.